Η πρόσκαιρη ενίσχυση των βορείων ανέμων θα παίξει καθοριστικό ρόλο ώστε να μην γίνει ιδιαίτερα αισθητή η άνοδο τη θερμοκρασία στην Κρήτη κατά τι επόμενε μέρε, σύμφωνα με τι μετεωρολογικέ προβλέψει. Για την Κυριακή προβλέπονται ότι γενικά οι καιρικέ συνθήκε θα είναι πάρα πολύ καλέ. Ηλιοφάνεια με ίσω κάποιε και πάλι ε, πρόσκαιρε νεφώσει, κυρίω στα ορεινά και προ το μεσημέρι, χωρί να περιμένουμε κανένα φαινόμενο. Καλά, είναι καλοκαίρι, είναι χρειάζεται, όλα χρειάζεται. Καλό θα είναι ο καιρό με ηλιοφάνεια από την ερχόμενη εβδομάδα, όπω προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, και με του ανέμου να εξασθενούν πλέον. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει άνοδο κατά 1 έω και 2 βαθμού Κελσίου. Η θερμοκρασία θα πέφτει και πάλι τις νυχτερινές ώρες. τι νυχτερινέ ώρε. Ασιοδοξούμε από ό,τι δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία από την Τετάρτη να ξεκινήσει και πάλι το βόρειο ρεύμα το οποίο ε, αυτή τη φορά μάλλον ότι θα ενισχυθεί κατά τη περισσότερο στο Αιγαίο και φυσικά η ενίσχυση του αυτή θα προκαλέσει και κάποια προβλήματα όσον αφορά τον κυματισμό στι βόρειε ακτέ του νησιού, μια και ε, ε, γνωρίζουμε όλοι ότι ο κυματισμό αυτό πολλέ φορέ δημιουργεί ε, και προβλήματα ιδιαίτερα στι κεντρικέ και ανατολικέ βόρειε παραλίε. Κάνει πολύ ζεστή. Ε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, στον αγώνα. Ε, πολύ νερό. Ε, Πίζουμε εδώ, δεν Έχω μπορεί να κάνει Νεράκι, τίποτα άλλο. Αναγκαστικά. Σε επόμενε μέρε θα κάνει Ε, τι να κάνουμε, δεν θα τα βάλουμε Πάντως. και με το Θεό. Πάντω δεν είναι λίγοι εκείνοι που, όπω τονίζουν, δεν έχουν καταλάβει ακόμα καλοκαίρι με υψηλέ θερμοκρασίε. Φέτο δεν μα έκανε τόσο πολύ καλοκαίρι σαν άλλε χρονιέ, αλλά μια χαρά είναι. Το τσεκάρω συνεχώ στο ίντερνετ. Λόγω δουλειά, ε, μέχρι την Πέμπτη. Από ό,τι είδα, οπότε θα ρωτήσουμε λίγο. Και με άνοδο τη θερμοκρασία όμω. Και με άνοδο. Με γύρω στο 30-32 παίζει από ό,τι βλέπω. Φυσιολογικά. Αλλά το πιστεύω ότι άργησε πολύ ζέστη φέτο. Δηλαδή τη ζέστη εδώ τη νιώθαμε ο τέλη του Ιούνιου. Κάθε χρόνο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και φέτο διαπιστώνουμε ότι οι αέριε μάζε οι οποίε βρίσκονται πάνω από την περιοχή τη κεντρική Μεσογείου και ιδιαίτερα πάνω από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια είναι μάζε οι οποίε θα λέγαμε δεν είναι ιδιαίτερα θερμέ. Τι πρέπει όμω να γνωρίζει ο κόσμο για να προστατευτεί από τον καυτό ήλιο. Πολλά νερά, να μην κάνουμε και διαφήμιση. <laughs> ναι, 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 ναι. Πολλά νερά, χυμού, αυτό, τίποτα άλλο. Καπελάκια, για Καπελάγια, να βλέπεις καπελάκια όλη τη μέρα. Και καλή διάθεση. Μόνο αυτό βασικά βοηθάει. Ειδικά σήμερα καλή διάθεση, παιδιά. Τίποτα άλλο. Ενέργεια, θετική ενέργεια. ναι. Ζεσθενόμαστε λίγο, αλλά εντάξει. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για να προστατευτείτε από τη ζέστη. Ναι, ναι. Νεράκι, όπω είπαμε πριν, και πολύ θετική ενέργεια. Ε, βουτίτσα εδώ πέρα ή στη θάλασσα. Ή σε καμία πισίνα αυτό. Όπως τονίστηκε, αργότερα, αν εισβάλλουν θερμές αέριες μάζες στην ατμόσφαιρα, τότε ίσως να δούμε και υψηλότερες θερμοκρασίες, αν και το φετινό καλοκαίρι αναμένεται πιο ήπιο.